είναι να ευχηθώ σε όλους σας και σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά με υγεία. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι, αντιμετωπίσαμε μια ομάδα, την Καβάλα, που δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα των πρώτων αγωνιστικών. Είναι μια ομάδα εντελώς διαφορετική, εν ολίγης είναι ομάδα. Εμείς νομίζω τακτικά αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά το μάτς. Είχαμε πάρα πολύ καλούς προσανατολισμούς στο παιχνίδι μας. Ξέραμε ότι στην αρχή ίσως θα δεχόμασταν μία πίεση λόγω ενθουσιασμού. Όμως θεωρώ ότι όσο κυλούσε το μάτς πατάγαμε καλύτερα από την Καβάλα και θεωρώ αυτό είναι φυσιολογικό. Αν ήμασταν, θα έλεγα, με λίγο πιο καθαρό μυαλό, θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει και κάποιες φάσεις ίσως πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε, έτσι ώστε να πάρουμε αυτό το μάτς. Επαναλαμβάνω και λέω ότι το μάτς αυτό ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έκρυβε δυσκολίες πριν ξεκινήσει, γιατί και εμείς ερχόμασταν κατά γενική ομολογία στο άγνωστο. Δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσαμε, δεν υπήρχε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι να δούμε την ομάδα της Καβάλας και δεν είναι, επαναλαμβάνω, αυτή η ομάδα που ήταν στις αρχές. Εμείς συνεχίζουμε, δουλεύουμε 15 μέρες με τα παιδιά πάρα πολύ σκληρά. Δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά και θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια, γιατί όσο καιρό είμαστε μαζί δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Συνεχίζουμε και θεωρώ ότι στο τέλος εμείς θα πετύχουμε το στόχο μας. Έχετε κάποια ερώτηση για τον κύριο? Well, it's been a tough match. It was a lot of fighting. You could see both teams with a deep field. We're just fighting many duels, many fouls, not many chances. So both defense lines made a great job. And of course, there are some things we need to improve and we got to work on. I think we had to move the ball faster at some point. We had many good situations, but never played it to the end. So we gotta work on stuff, but I'm really proud of the guys. So many didn't even play it for half a year. And we had just a couple of training sessions, put all together the guys, and now put so much heart on this field and fight for each other. It was a great team spirit. So I'm really happy for the first step, but I know, or we know, there is a lot of work we have to put on. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με πολλές σκληρές μονομαχίες, χωρίς πολλές ευκαιρίες. Οι δύο ομάδες κυρίως προσπάθησαν να παίξουν με βαθιές μπαλιές, αλλά οι άμυνες είχαν εύκολη δουλειά και κάνανε και καλό παιχνίδι. Εμείς προσπαθήσαμε να τρέξουμε λίγο την μπάλα, να στρώσουμε το παιχνίδι μας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμη. Έχουμε κάνει λίγες προπονήσεις. Προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι το παιχνίδι, θα βελτιωνόμαστε. Υπάρχουν παιδιά εδώ πέρα που έχουν να παίξουν ποδόσφαιρο μισό χρόνο. Οπότε για μας ήταν μια καλή εικόνα. Είμαι υπερήφανος για αυτά τα παιδιά. Και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Υπάρχει κάποια ερώτηση? And I like to use the situation to thank our fans today. They supported us so well, and it was just a good feeling having those fans in our back supporting us. I want to thank the little heroes of this town, the sons of Kavala, to put us in this situation so we can fight to stay in Super League 2 and give us the chance. So thank you to all these big heroes, sons of this of Kavala, and of course Mr. Hadi Taji, who put this team together with us, with so much passion, so much love for the city, for this club, and of course a lot of investments as well. All the guys who did so much effort. One is beside me in the offices. Eftichia, Manafis, I cannot manage all the guys. Vasilis, there are so many guys hard working to put this team together in such a short time. It's amazing. Something like this never happened before. So I'm really, really grateful, thankful what all these guys contribute in this project to make this happen. So we could see such a team fighting for each other. So thank you very much.
Ευχαριστεί τον κόσμο της Καβάλας που έφερε την ενέργειά του με τη φωνή του σήμερα από τις εξέδρες του Ανθή Καραγιάννη. Από εκεί και πέρα, ευχαριστεί όλους τους μικρούς ήρωες που έβαλαν πλάτη στην ομάδα, ώστε σήμερα να έχουμε την ευκαιρία να παλέψουμε για την παραμονή μας στην κατηγορία. Στην συνέχεια, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Αλεξάνδρη Χατιτάτζη, που με το πάθος του και την αγάπη του για την πόλη και για την ομάδα, προσέφερε αυτήν την ομάδα που βλέπετε σήμερα, ώστε να έχουμε όσες πιθανότητες μπορούμε για να καταφέρουμε να σώσουμε τη Super League 2. Από εκεί και πέρα, όλους τους ανθρώπους που τρέχουν γύρω από την ομάδα, ονόματα τώρα τα ακούσατε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, και στην συνέχεια το ότι πρώτη φορά βλέπει κάτι τέτοιο, τόσοι πολλοί άνθρωποι να παλεύουν καθημερινά για να γίνει όλο αυτό το οποίο είδαμε σήμερα μέσα στον αγωνισμό. Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσουμε όλο τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε σε αυτή την νέα εποχή, σε μια δύσκολη εποχή για τον ΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο της ομάδας και αυτά τα παιδιά τα οποία στελέχουσαν την ομάδα μέχρι τον Ιανουάριο για να μπορεί η ομάδα να βρίσκεται στη Super League 2. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό, επειδή ήμασταν και πέρυσι κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και έπειτα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο που έδωσε έτσι βροντερό παρόν και μας βοήθησε με τη φωνή του, τον παλμό του, να μοχθήσουμε μέσα στο γήπεδο και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, παίζαμε μια ομάδα η οποία βρίσκεται ακριβώς από πάνω μας. Σίγουρα θα θέλαμε να πάρουμε το τρίποντο έτσι ώστε σε περίπτωση ισοβαθμίας να είμαστε από πάνω. Δεν ήρθε αυτό. Δεν είχαμε πολλές μέρες να δουλέψουμε. Έρχονται συνέχεια καινούργιοι παίχτες για να στελεχώσουν το ρόστερ και να μπορούμε να μιλάμε διαφορετικά σε λίγες εβδομάδες, να στελεχώσουν την ομάδα, να βοηθήσουν την ποιότητά τους και να είναι έτσι όπως είναι έτοιμοι φυσικά ποδοσφαιριστές που παίζανε στις χώρες τους. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Μπήκαμε με πολύ όρεξη, μπήκαμε με ένταση στο παιχνίδι μας. Δεν έγιναν πολλές φάσεις. Αρκέστηκε στο πάθος, στη δύναμη και των δύο ομάδων. Είχαμε και οι δύο ομάδες τη θέληση να πάρουμε το τρίποντο. Έπειτα έτσι κύριε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, όσο περνούσε η ώρα, κουραζόμασταν, αλλά είχαμε ψυχολογία, βλέπουμε τον κόσμο. Έπρεπε, αν δεν μπορούσαμε να πάρουμε το τρίποντο, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και πιστεύω το πήραμε και μόνο με αισιοδοξία μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια στον προπονητή, σε όλο το τεχνικό επιτελείο και στους ποδοσφαιριστές, γιατί δώσανε πραγματικά το 100% έτσι ώστε η ομάδα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και μπορούμε να κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Έχουμε λίγες ημέρες να ξεκουραστούμε. Παίζουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο μέσα στον Ολυμπιακό Β. Να ξεκουραστούμε, να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας και να πάμε εκεί πέρα να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οκ. Ευχαριστούμε.